Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως και είδατε από τον τίτλο, αυτό είναι ένα collab βίντεο και θα σας μιλήσω για τα top 5 αγαπημένα κραγιόν της MAC και πώς θα συνδυάζω μέσα στη βδομάδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα συνήθως, επειδή είναι και πιο mood ημέρα, λίγο από το Σαββατοκύριακο που δεν έχεις και πολύ όρεξη, προτιμώ ένα κραγιόν το οποίο να είναι έτσι σε καφέ υποτόνους, όπως είναι το Whirl. Το Whirl είναι ένα matte κραγιόν, είναι αρκετά nude και το συνδυάζω με ό,τι πιο άνετο και χαλαρό υπάρχει μέσα στην ντουλάπα μου. Η Τρίτη είναι συνήθως μία από τις πιο πολυάσχολες μέρες μου. Μου αρέσει να συνέρχομαι από το Σαββατοκύριακο και να φοράω κάτι πιο έντονο, οπότε προτιμώ το Captive. Το Captive είναι πιο mauve, είναι ροζ με mauve υποτόνους, με μπλε υποτόνους, είναι αρκετά ψυχρό, έχει σατινέ τελείωμα και σίγουρα το συνδυάζω με ένα outfit το οποίο είναι κάπως πιο δομημένο. Ας περάσουμε λοιπόν στην Τετάρτη. Η Τετάρτη είναι μια μέρα πιο χαλαρή για μένα, όσο να βρισκόμαστε και στη μέση της βδομάδας. Την Τετάρτη διαλέγω ένα κραγιόν το οποίο είναι κάπως πιο nude και κάπως πιο ευκολοφόρετο και είναι το Mer. Είναι ένα nude κραγιόν που έχει καφέ και ροζ υποτόνους. Νομίζω γλυκαίνει κάθε επιδερμίδα. Είναι ένα πολύ εύκολο κραγιόν και το συνδυάζω με σχετικά απλά ρούχα. Την Πέμπτη που λέτε, ξυπνάει κάπως ο Ρόκα εαυτός μου, πλησιάζουμε και στο Σαββατοκύριακο. Να σας δείξω λίγο και το γατούλι. Οπότε για την Πέμπτη επιλέγω ένα κλασικό ροκ κραγιόν που δεν είναι άλλο από το Rebel. Το Rebel έχει σάτιν τελείωμα και αφήνει στα χείλη ένα χρώμα μοβ το οποίο φουξίζει λιγάκι, αλλά είναι αρκετά σκούρο. Αυτό συνήθως το συνδυάζω με ένα πιο ροκ outfit. Φτάσαμε επιτέλους και στην Παρασκευή και έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Εδώ τα δίνω όλα για όλα. Την Παρασκευή διαλέγω ένα πολύ σκούρο κραγιόν, είναι το Evening Rendezvous. Συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτό είναι συλλεκτικό. Είναι ένα matte mauve, καθαρό mauve κραγιόν, το οποίο έχει αρκετά καλή διάρκεια και το συνδυάζω με ένα πιο disco outfit, πάντα για τα δικά μου δεδομένα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα έχω τα βίντεο των υπόλοιπων κοριτσιών από κάτω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε του like, πείτε μου ποιο κραγιόν σας άρεσε περισσότερο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!